Ανησυχία επικρατικές στην Ελλάδα για την εξάπλωση του νέου κορονοϊού, ιδιαίτερα μετά τις διαστάσεις που έχει λάβει στην Ιταλία. Έλληνες που επισκέφθηκαν τη χώρα ή Ιταλοί που έρχονται στην Ελλάδα για επίσκεψη ή για δουλειά περιγράφουν τη δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στο Βορρά αλλά και στη Ρώμη λόγω των αυξανόμενων κρουσμάτων. Όλοι φοράνε μάσκες, όλοι είναι τρομοκρατημένοι, επικρατεί ιστερία. Οι άνθρωποι αισθάνονται πολύ άβολα. Εισβάλλουν σε σούπερ μάρκετ. Είναι πραγματικά τρελό. Η κατάσταση είναι πολύ κρίσιμη. Υπάρχουν τρεις περιοχές σε καραντίνα. Τρεις περιοχές σε απομόνωση. Και δεν μπορείς να μπεις ή να βγεις. Ο στρατός μόνο ελέγχει ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει. Την έκδοση πράξης νομοθετικού περιεχομένου με μέτρα πρόληψης αλλά και αποτροπής εξάπλωσης για τον κορονοϊό, ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, τονίζοντας ότι η χώρα πρέπει να είναι έτοιμη για το χειρότερο σενάριο. Έχουν οριστεί 13 νοσοκομεία αναφοράς, ενώ σε ετοιμότητα είναι όλα τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, το ΕΚΑΒ, ο ΕΟΔΗ, η Επιτροπή Λοιμοξιολόγων και Ειδικών Επιστημόνων. Μεταξύ άλλων, στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται επιβολή προληπτικών ελέγχων σε σημεία εισόδου και εξόδου από τη χώρα και ο προσωρινός περιορισμός εν όλο ή εν μέρη των αεροπορικών, θαλάσσιων, σιδηροδρομικών ή οδικών συνδέσεων με χώρες μεγάλης διάδοσης της νόσου. Τα μέτρα αυτά θα ενεργοποιηθούν αν θα κριθεί απαραίτητο ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης. Έλληνες λοιμοξιολόγοι υποστηρίζουν ότι δεν συντρέχει λόγος αύξησης των μέτρων στις πύλες εισόδου της χώρας, καθώς έχει αποδειχθεί ότι τα μέτρα αυτά δεν μπορούν να σταματήσουν την εξάπλωση του ιού. Πάντως σημειώνουν ότι τα συμπτώματα της νόσου που προκαλεί ο ιός δεν είναι ιδιαίτερα σοβαρά, γι' αυτό και δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Από την Αθήνα για το Euronews, Φέη Δουλγκέρη.